31η Δεκεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, μια μέρα ξεχωριστή, μια μέρα με πολλά μηνύματα και να αφήσουμε μακριά τα όποια ταμπού και τις όποιες προκαταλήψεις. Θα συνομιλήσουμε σε αυτό το σημείο με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος, θετική φωνή, τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα από Κρήτη και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας, καλό μήνα σε όλους. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα που έρχονται στο προσκήνιο διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το AIDS. Εγώ να προσθέσω και να πω και να αναφέρω ότι από την αρχή της επιδημίας, και θέλω να με διορθώσετε, 80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί, 40 εκατομμύρια έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, είναι μια μέρα μνήμης, είναι μια μέρα απολογισμού, μνήμης για όλα αυτά τα άτομα, όλες αυτές τις αθώες ψυχές που χάθηκαν σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και μια μέρα απολογισμού για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι έχουμε καταφέρει. Ένα από τα βασικά προβλήματα του HIV, της HIV λίμωξης, ακόμα και σήμερα δυστυχώς, είναι το στίγμα, είναι το κοινωνικό στίγμα. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το κοινωνικό στίγμα? Γιατί ενώ μας αφορά όλους το HIV, όποιος είναι ενεργός σεξουαλικά τον αφορά, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο HIV αφορά συγκεκριμένους. Συγκεκριμένους όπως είναι οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, όπως είναι οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, όπως είναι τα άτομα που εργάζονται στο σεξ. Να ξεκινήσουμε πριν καταλήξουμε λίγο μέσα από τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν από τη σημερινή ημέρα και αυτές τις προκαταλήψεις και τα ταμπού. Να ξεκινήσουμε λίγο σε μια προσπάθεια να διαχωρίσουμε δύο έννοιες, HIV και AIDS. Είναι δύο ονομασίες που συγχέονται καθώς περιγράφουν την ίδια νόσο, ωστόσο καλό είναι να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και πρέπει σιγά σιγά, επειδή πλέον ξέρετε η επιδημία, η πανδημία ξεκίνησε το 81 σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, και μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το τι είναι HIV και τι είναι AIDS. HIV είναι ο ιός. Όταν εκτεθεί κάποιος, εκτίθεται στον ιό, εκτίθεται στον HIV. Εφόσον λοιπόν περάσουν περίπου στατιστικά τώρα 7 με 10 χρόνια που κάποιος έχει τον HIV μέσα του, δίχως να πάρει την απαραίτητη αγωγή, την αντιρρετροϊκή αγωγή, τότε τι γίνεται? Έχει καταστραφεί πλήρως το νοσοποιητικό σύστημα και είναι ευάλωτος στο οτιδήποτε στο περιβάλλον, σε οποιαδήποτε λίμωξη, σε οποιαδήποτε συνοσηρότητα. Εκείνη η φάση όπου έχουμε πολλές λίμωξεις μαζί ονομάζεται AIDS. Οπότε το AIDS είναι το τελευταίο στάδιο μιας HIV λίμωξης. Ακριβώς. Τελευταίο στάδιο όμως που δεν είναι απαραίτητο ότι θα φτάσουν. Δηλαδή, θέλω να σας πω, στην Ελλάδα είναι πολύ λίγα τα κρούσματα AIDS και είναι κρούσματα ανθρώπων που δεν είναι σε αγωγή. Όποιος είναι σε αγωγή σήμερα δεν φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Έχει προσδόκιμο ζωής εφάμιλο με του γενικού πληθυσμού και ίδια ποιότητα ζωής. Και ένας άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει αντιρρετροϊκή θεραπεία δεν μεταδίδει και τον ιό, θέλω να με διορθώσετε, να είμαι λίγο σαφής, σε έναν άλλον άνθρωπο. Όποιος, αν εκτεθεί κάποιος στον HIV, με πολύ πολύ απλά λόγια για να μην μπερδέψουμε κανέναν, όποιος εκτεθεί στον HIV, ξεκινήσει η αντιρρετροϊκή αγωγή, συνήθως είναι ένα χάπι την ημέρα, ξεκινήσει λοιπόν την αντιρρετροϊκή αγωγή και περάσει ένα εξάμηνο, το εξάμηνο είναι από τις κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να είμαστε ασφαλείς προς το αποτέλεσμα, εφόσον περάσει το εξάμηνο, το υϊκό του φορτίο είναι μη ανιχνεύσιμο. Υϊκό φορτίο είναι τα επίπεδα του ιού στο αίμα. Νομίζω πλέον ο κόσμος είναι πολύ ok με την έννοια του υϊκού φορτίου, γιατί το ακούει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες φορές την ημέρα στις ειδήσεις πλέον με την πανδημία COVID-19. Εφόσον λοιπόν το υϊκό φορτίο είναι μη ανιχνεύσιμο, τότε το άτομο δεν μπορεί να μεταδώσει τον HIV μέσω σεξουαλικών επαφών. Κύριε Παπαγεωργίου, η αντιρρετροϊκή θεραπεία είναι φόρου ζωής? Ναι, βεβαίως. Φόρου ζωής. Απλά μετά το εξάμηνο είναι μη ανιχνεύσιμος ο ιός, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, στο 99%, υπάρχει κάποιο ποσοστό το οποίο... Θα σας πω, έχουμε δύο τεράστιες έρευνες που έχουν γίνει και είναι κάτι που η επιστημονική κοινότητα το έχει αγκαλιάσει και το φωνάζει και το λέει. Δηλαδή δεν έχουμε να το διαπραγματευτούμε, είναι στο 100%, δεν μεταδίδεται ο ιός. Από δύο τεράστιες έρευνες, όπως είπα πριν, δεν είχαμε ούτε μία έκθεση στον HIV, βάλαμε ένα οροδιαφορετικά ζευγάρια, 1000 άτομα,
οι μισοί ήταν οροθετικοί και παίρνανε θεραπεία και οι άλλοι μισοί δεν ήταν οροθετικοί. Και τους βάλαμε μεταξύ τους να έχουν σεξουαλικές επαφές και δεν είχαμε ούτε μία μετάδοση του ιού. Υπήρξαν 2-3 μεταδόσεις που επειδή από εργαστηριακές εξετάσεις μετά είδαμε ότι δεν ήταν από τους συμμετέχοντες. Άρα δεν χρειάζεται να το συζητάμε καν, είναι ξεκάθαρο και είναι αγκαλιασμένο και από την επιστημονική κοινότητα. Τα άτομα που παίρνουν θεραπεία, εφόσον έχει περάσει το εξάμηνο, δεν μεταδίδουν τον ιό. Κύριε Παπαγεωργίου, να σταθούμε λίγο και στην έγκαιρη διάγνωση. Βεβαίως. Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε είναι η έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή, είναι ένα από τα κορυφαία προβλήματά μας. Το U equals U, το U equals U είναι αυτό που είπαμε τώρα για το μη ανιχνεύσιμο οικό φορτίο. Έχει σημασία εφόσον υπάρχει η διάγνωση. Αν δεν υπάρχει η διάγνωση, δεν έχει και σημασία. Αλλά τα προβλήματα είναι τόσο πολλά, το στίγμα είναι τόσο μεγάλο, που ο κόσμος δεν πηγαίνει να εξεταστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική και να υπάρχει free testing, ανώνυμο testing, ώστε ο κόσμος να πηγαίνει και να εξετάζεται, γιατί όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί κάποιος, τόσο πιο καλή εντός εισαγωγικών υγεία θα έχει. Κύριε Παπαγεωργίου, είναι αιματολογική εξέταση? Αναλόγως στον τρόπο που θα γίνει η εξέταση. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, σαν Σύλλογος Ορθωτικών Ελλάδος, που έχουμε τα κέντρα πρόληψης και εξέτασης checkpoint, είναι με μορφή rapid test. Και εκεί είναι ένα τσίμπημα στο δάχτυλο, σαν του διαβήτη. Και από εκεί γίνεται η εξέταση. Υπάρχουν και εξέταση, οι άλλες γενιάς εξετάσεις που γίνονται αιματολογικά. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να προβληματίσουν τους πολίτες ως ένα αρχικό στάδιο? Αυτή η ερώτηση μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα με τρομάζει κιόλας, από την άποψη ότι τα συμπτώματα του HIV ταιριάζουν πάρα πολύ με μια ίωση μια γρήπη. Και μόλις ανεβάσουμε λίγο πυρετό ή έχουμε έναν πονόλεμο, θεωρούμε ότι έχουμε κολλήσει HIV. Αυτό το φαντάζεστε και μπορείτε να το αντιληφθείτε σαν τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα κάνει πυρετό, κατά 90% θεωρεί ότι έχει COVID. Τα συμπτώματα όμως είναι πυρετός, αλλά πυρετός που δεν πέφτει, είναι νυχτερινές εφιδρώσεις, είναι πολύ συγκεκριμένες αυτές οι εφιδρώσεις, και κόπωση, μυϊκή κόπωση. Μάλιστα, μυϊκή κόπωση. Το σκηνικό των κρουσμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο ποιο είναι, πού βρισκόμαστε ως χώρα? Κοιτάξτε να δείτε, δημοσιεύθηκαν τα προκαταρκτικά επιδημιολογικά δεδομένα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για το πρώτο δεκάμηνο του 2020. Αυτή τη στιγμή, από την αρχή της επιδημίας μέχρι και σήμερα, έχουν διαγνωστεί 18.574 άτομα. Από αυτούς, 4.414 έχουν εμφανίσει AIDS, δεν έχουν πεθάνει από AIDS, απλά έχουν εμφανίσει AIDS, και 11.044 άτομα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αντιρετροϊκή αγωγή. Για το πρώτο δεκάμηνο του 2020 είχαμε 471 διαγνώσεις, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός που είναι χαμηλότερος από τα προηγούμενα 10 χρόνια. Αλλά θέλω λίγο προσοχή εδώ, δεν πάει να πει ότι επειδή είχαμε μείωση διαγνώσεων, είχαμε και μείωση μεταδόσεων. Έχουμε τεράστια θέματα αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν να εξεταστούν, δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το αν έχουμε μείωση ή αύξηση. Κύριε Παπαγεωργίου, ένας πολίτης ο οποίος φτάνει στο σημείο να εμφανίσει AIDS μπορεί να τα καταφέρει? Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αναφερόμαστε στο τελευταίο στάδιο? Εξαρτάται πάντα βέβαια και από την κατάσταση του ασθενούς. Στην πλειοψηφία, αν εμφανίσουν AIDS, δηλαδή αν έχουν ξεκινήσει και έχουν κάποιες συνλοιμώξεις και εισαχθούν στο νοσοκομείο, τους δίνεται κατευθείαν η αντιρρητροϊκή τους αγωγή και πολύ σύντομα επιστρέφουν σε προηγούμενα στάδια. Μάλιστα. Αλλά το σημαντικό είναι να μην φτάνουμε εκεί. Δηλαδή, είμαστε εντάξει με τέτοιες καταστάσεις και μπορούμε να τις αντιληφθούμε όταν δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία. Δηλαδή, πρόσφυγες, μετανάστες που λόγω του ΠΑΗ του ΆΜΚΑ που δεν τους δίνουν, δεν μπορούν να πάρουν αγωγή. Δηλαδή, εκεί το αντιλαμβανόμαστε. Είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε να κάνουμε ένα τεστ. Όποιος είναι ενεργός σεξουαλικά, πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να κάνει ένα τεστ για HIV. Και το 70% των ενηλίκων που ζουν με HIV βρίσκεται και κατοικεί στην Αφρική. Ακριβώς. Και ενώ στην Δυτική Ευρώπη μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γκέι άνδρες, χρήστες και sex workers, στην Αφρική είναι γυναίκες. Από, υπάρχουν βιασμοί, είναι συγκλονιστικά τα γεγονότα εκεί και δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε θεραπεία.
Κύριε Παπαγεωργίου, κλείνοντας, θέλω να στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα, ένα δυνατό μήνυμα μέσα από την συγκεκριμένη μέρα στους τηλεθεατές. Αυτό που θέλω να πω είναι να εξεταστούν. Μία φορά το χρόνο πρέπει να εξεταζόμαστε σημαντικά. Τα οροθετικά άτομα δεν αποτελούν κίνδυνο, δεν αποτελούν κίνδυνο για κανέναν. Πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους που ζουν με μία χρόνια νόσο. Δεν αποτελούν κίνδυνο για εμάς. Η χρήση προφυλακτικού είναι πάρα πολύ σημαντική, η εκπαίδευση, η ενημέρωση. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει κάποιος να μας βρει για να μας ενημερώσει. Μπορούμε να ψάξουμε, ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, να γκουκλάρουμε, να δούμε τι είναι HIV, να πηγαίνουμε να εξεταζόμαστε μία φορά το χρόνο, και αυτή την Παγκόσμια ημέρα για το AIDS εγώ προσωπικά την αφιερώνω στην έγκαιρη διάγνωση, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και θα μας βοηθήσει να αναχαιτήσουμε τον HIV πολύ σύντομα. Κύριε Παπαγεωργίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Yeah.